Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ, η χαρά είναι δικιά μου, ευχαριστώ για την τιμή και ελπίζω να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το κοινό. Βεβαίως και θα βγουν, γιατί νομίζουμε ότι πρέπει εσείς που είστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα να μας τα εξηγείτε με όση μεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται, και αυτό κάνετε και την προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που έχουμε. Και βεβαίως όσο πιο κατανοητά μας τα λέτε, τόσο πιο κατανοητά τα παίρνουμε και εμείς και μπορούμε, όταν, αν και εφόσον, και ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γίνει μπροστά μας, να φροντίσουμε ή να δώσουμε τις άμεσες, τις πρώτες βοήθειες στους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο? Με πολύ απλοϊκό τρόπο, το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου ή του νοτίου μυαλού, η οποία οφείλεται σε διαταραχή της αιματικής παροχής. Αυτός είναι ο ορισμός. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες εγκεφαλικών, την αιμορραγία και την ισχυμία. Τώρα, αν βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο επιγόντων του ΑΧΕΠΑ ή άλλου νοσοκομείου, πώς θα τεθεί υποψία από τον κλινικό νευρολόγο, τον εφημερεύοντα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα εγκεφαλικό επεισόδιο? Είναι μια ταχεία εγκατάσταση συμπτωμάτων και σημείων. Παρέλυσε το χέρι, παρέλυσε το πόδι, χάσαμε τον λόγο κλπ. Και αυτή εξελίσσεται πολύ γρήγορα, εγκαθίσταται γρήγορα και εγκαθίσταται σε περίπου 24 ώρες. Τώρα μας ενδιαφέρει τον νευρολόγο αλλά και τον κόσμο το να διαγνωστεί και να τεθεί αυτή η υποψία, γιατί το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η τρίτη αιτία θανάτου μετά τη στεφανία νόσο και τον καρκίνο, την διπλασία, με μεγάλη θνησιμότητα. Το 70% των κέντρων αποκατάστασης είναι γεμάτα, θα λέγουμε, πληρούνται από άτομα που έχουν υποστεί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η εικόνα, ο ορισμός, αν θέλετε, του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Και μας είπατε ότι υπάρχουν δύο είδη εγκεφαλικών επεισοδίων, το ισχυμικό και το αιμορραγικό. Σωστά. Το μεν ισχυμικό είναι η μερίδα του λέοντος, ανταποκρίνεται, την δυστυχή στη μερίδα του λέοντος, το οποίο περίπου το 70% των εγκεφαλικών είναι ισχυμικά, περίπου, εξαρτάται βέβαια από την σειρά, από το νοσοκομείο στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι νόσος είτε των μεγάλων αγκαίων, αποφράξεις επομένως που προκαλούν νέκρωση του εγκεφαλικού ιστού, των μεγάλων αγκαίων απόφραξη, των μικρών αγκαίων απόφραξη, καθώς επίσης έχουμε και αίτια καρδιακά, τα οποία θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Είναι αίτια όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου που μπορεί να κάνει εγκεφαλικό, όπως είναι θρόμβοι μέσα στην καρδιά που μπορεί να κάνουν εγκεφαλικό. Επίσης υπάρχει και μία άλλη κατηγορία των ισχυμικών, αναφέρομαι στα ισχυμικά, που είναι τα λεγόμενα κρυπτογενή, έτσι τα χαρακτηρίζουν και οι ξένοι. Είναι οι θρομβοφιλίες, είναι νόσο του κολαγόνου και συνήθως είναι σε μικρότερες ηλικίες. Άρα ισχυμικά 70%, το υπόλοιπο είναι οι αιμορραγίες, τις οποίες με πολύ αδρό τρόπο τις διαιρούμε στις ενδοπαρενχηματικές αιμορραγίες, το αιμάτωμα το λεγόμενο, μέσα στον εγκεφαλικό ιστό. Και η δεύτερη κατηγορία που έχει ιδιαίτερη θέση είναι η παραχνοειδής αιμορραγία. Η παραχνοειδής αιμορραγία είναι η συλλογή αίματος μεταξύ των χιτώνων που περιβάλλουν τον εγκέφαλο, αυτές είναι οι μήνυγκες, υπό την αραχνοειδή μήνυγκα, η παραχνοειδής αιμορραγία. Μάλιστα. Τώρα, και ποια είναι τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο? Λοιπόν, τα αίτια και η πρόληψη. Τα αίτια των ισχυμικών καταρχήν και μετά τα αίτια των αιμορραγικών επεισοδίων. Λοιπόν, τα αίτια των ισχυμικών επεισοδίων. Πώς ένα ισχυμικό επεισόδιο θα μπορεί να προκληθεί? Από θρόμβωση, θρόμβο μέσα στα εγκεφαλικά άγκια. Και εδώ προεξάρχοντα ρόλο έχει η αρτηριοσκλήνηση των εγκεφαλικών αγκείων, υπάρχει η αθυρωματική πλάκα και πάνω σε αυτήν επικάθεται θρόμβος. Οι διάφορες φλεγμονές των αγκείων, αγκιήτιδες οι λεγόμενες, αυτή είναι η φλεγμονή, και εδώ υπάρχει η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το Sjögren, η αγκυλοπιτική σπονδυλοαρθρίτιδα, το σκληρόδερμα, είναι κολαγονώσεις
Οι πολυκεταρεμίες και οι θρομβοκεταρεμίες, η αύξηση των εμόρφων συστατικών του αίματος μπορεί να κάνουν θρόμβους. Οι θρομβοφιλίες, που είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία από μόνη της θρομβώσεων και ισχαιμικών επομένως, και εδώ προεξαρχόντως υπάρχει το αντιφοσφολιπιδιακό σύνδρομο, είναι γνωστό στον κόσμο αυτό, γιατί το αντιφοσφολιπιδιακό σύνδρομο στις γυναίκες είναι αίτιο αποβολών. Αυτό μπορεί όμως να προκαλέσει και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτές είναι το αντιφοσφολιπιδιακό. Διάφορες λοιμώξεις όπως το HIV και το AIDS, η φυματίωση, μπορεί να κάνουν αγκιοπάθειες και να προκαλέσουν θρομβώσεις. Τώρα, ισχυμικά επίσης μπορεί να προκληθούν από τα παράνομα φάρμακα, οι αμφεταμίνες, κοκαίνες, ηρωίνες, καθώς επίσης και η κάναβης, όχι η ιατρογενής κάναβης, η κάναβης μπορεί να προκαλέσει. Επίσης έχουμε τα μικρά, την αποφράκηση των μικρών αγγείων, η υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η αποφρακτική άπνοια του ύπνου, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, είναι αίτια των ισχυμικών. Άρα μία κατηγορία είναι οι θρομβώσεις μέσα στα ισχυμικά των μεγάλων αγγείων. Δεύτερη κατηγορία είναι τα εμβολικά επεισόδια. Τι σημαίνει έμβολο? Σημαίνει ότι υπάρχει θρόμβος κάπου κεντρικότερα, είτε στην καρδιά είτε στην καροτίδα. Κομματάκια αυτού που λέγονται έμβολα εκτοξεύονται προς τον εγκέφαλο, ενσφηνώνονται σε μικρότερα αγγεία και δημιουργούν την απόφραξη αγγείου, άρα και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και εδώ προεξάρχοντα ρόλο έχουν οι παθήσεις της καρδιάς. Ποιες είναι αυτές οι παθήσεις? Είτε οι αριθμίες της καρδιάς, κυριότερη αριθμία είναι η κολπική μαρμαριγή, το κυριότερο αίτιο των εγκεφαλικών σε μεγάλη ηλικία, άνωθεν των 70, οι διάφορες βλάβες των βαλβίδων της καρδιάς, εδώ έχουμε τις βαλβιδοπάθειες πάλι της νόσης του κολαγόνου, διαταραχές του μυός της καρδιάς, το ονομάζουμε αυτό μυοκάρδιο, όπως παραδείγματος χάρη το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μην σας παραξενεύει ότι μπορεί ένα έμφραγμα μυοκαρδίου μέσα σε ένα διάστημα 5-6 ώρων να δημιουργήσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτή είναι η μεγάλη κατηγορία. Ενδοκαρδίτιδες επίσης είναι δυνατόν, πάθηση της καρδιάς που σημαίνει ότι δημιουργείται μία λίμωξη του έσω χιτώνα της καρδιάς, αυτή είναι η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα. Και ένα μεγάλο άλλο αίτιο είναι η καροτίδα. Όλοι μας ξέρουμε, ψάχνουμε για αθυρωματικές πλάκες στην καροτίδα με υπρίχους. Αυτή η καροτίδα είναι δυνατόν να δημιουργήσει εμβολικά επεισόδια και επομένως ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα άλλο αίτιο, μια άλλη κατηγορία, τρίτη και τρίτος μηχανισμός, είναι η υποαιμάτωση του εγκεφάλου. Έχουμε ένα άτομο παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει μια αδύναμη καρδιά, το ονομάζουμε αυτό καρδιακή ανεπάρκεια, συγχρόνως έχει και μια στένωση μεγάλη της καροτίδας, συγχρόνως παθαίνει και ένα υποτασικό επεισόδιο, έχουμε μια ολιγεμία, ελάττωση ροής αίματος στον εγκέφαλο και επομένως εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτά είναι τα αίτια κυρίως των ισχυμικών επεισόδιων. Τώρα τα αίτια των αιμορραγικών εγκεφαλικών. Των αιμορραγικών επεισόδων, πολύ σωστά. Είναι, θα λέγαμε, το 30% των εγκεφαλικών. Και εδώ δύο κατηγορίες διακρίνουμε εμείς, γιατί έχουν και διαφορετική προσέγγιση θεραπευτική και διάγνωση. Είναι τα αιματώματα στον εγκέφαλο, μία κατηγορία, και δεύτερη κατηγορία είναι οι υπαραχνοειδείς αιμορραγίες. Τώρα, για την ενδοπαρενχηματική αιμορραγία, πώς μπορεί κάποιος νευρολόγος να το υποπτευθεί, είναι ότι θα έχω μία σταδιακή εγκατάσταση συμπτωμάτων, παραλύει το χέρι, σε λίγο το πόδι, σε λίγο ο λόγος κλπ. Είναι δυνατόν να έχω από την αρχή επιληπτικές κρίσεις στην ενδοπαρενχηματική αιμορραγία. Το αίμα είναι μία ρεθιστική ουσία και δημιουργεί επιληπτικές κρίσεις. Και τα αίτια βασικά των αιμορραγιών ποια είναι? Το πρώτο και κύριο αίτιο είναι η υπέρταση. Και αυτό το είδαμε όταν στην Αμερική τη δεκαετία του 60, του 70 εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα περιορισμού της υπερτάσεως με τα αντιπερτασικά φάρμακα, ελαττώθηκε κατά πολύ, έως πάρα πολύ, έτσι, το ποσοστό των αιμορραγικών, των ενδοπαρενχηματικών αιμορραγιών. Η μεγάλη ηλικία είναι ένα άλλο αίτιο της αιμορραγίας, του αιματώματος.
η αμυλοειδική εγκεφαλοπάθεια, παθήσεις δηλαδή των αγγείων με αναπόθεση αμυλοειδούς. Τώρα, τα ανευρίσματα, πολύ μεγάλο αίτιο. Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, πολύ μεγάλο αίτιο. Πώς μπορεί κάποιος, ειδικά με τις αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες ή με τα ανευρίσματα, να καταλάβει ότι φέρει κάποιο ανεύρισμα. Οι κεφαλαλγίες ή οι μικρανίες. Γι' αυτό η σύσταση των νευρολόγων είναι όταν έχουμε επεισόδια ημικρανιών ή κεφαλαλγιών, ας κάνουμε μία αξονική ή μία αξονική αγγιογραφία. Μπορεί να υποκρύπτεται κάποιο ανέβρισμα ή κάποια αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία. Το κάπνισμα επίσης είναι αίτιο και ισχυμικών αλλά και αιμορραγικών επεισοδίων. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα αίτια. Είναι η χρήση των αντικαταθλιπτικών σε πολύ μικρό ποσοστό, αλλά μπορούν να το κάνουν. Τα αντικαταθλιπτικά που δίνουν οι ψυχίατροι και επίσης τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη για τους πόνους. Και αυτά είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σε μικρό βέβαια ποσοστό αιμορραγικά επεισόδια. Και η άπνοια του ύπνου είναι δυνατόν να δημιουργήσει αιμορραγίες, αιματώματα στον εγκέφαλο. Άρα μία κατηγορία είναι τα αιματώματα στον εγκέφαλο και η άλλη κατηγορία είναι η παραχνοδής αιμορραγία. Τι εγείρει την υποψία του νευρολόγου σε επίπεδο επιγόντων ότι έχει μπροστά του μια παραχνοειδή αιμορραγία? Ο τρομερός πονοκέφαλος. Ο ασθενής περιγράφει ότι ναι μεν υπέφερα από κεφαλαλγίες, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχω τόσης μεγάλης έντασης κεφαλαλγία. Άρα ο ασθενής θα έχει έντονη κεφαλαλγία με φωτοφοβία, θα θέλει να έχει κλειστά τα μάτια του και είναι συγχυτικοδιαγερτικός, δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν έχει προσοχή. Τα αίτια τώρα περίπου της υπαραχνοδής αιμορραγίας θυμίζουν τα αίτια του αιματώματος. Το ανέβρισμα παραδείγματος χάρη, η αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία παραδείγματος χάρη, οι όγκοι του εγκεφάλου μπορεί να αιμορραγήσουν μέσα στη μάζα τους και να διοχετευθεί το αίμα στον υπαραχνοειδή χώρο, να δώσουν δηλαδή υπαραχνοειδείς αιμορραγίες. Η υπέρταση επίσης είναι αίτιο υπαραχνοειδούς αιμορραγίες. Εξηγήσατε τα αίτια, τώρα υπάρχει η πρόληψη, υπάρχει δυνατότητα πρόληψης πριν φτάσουμε μετά να μας πείτε βεβαίως και πώς σχετίζεται και αν από ένα εγκεφαλικό τέτοιου είδους επεισόδιο μπορούμε να έχουμε και να προκληθεί και η άνοια. Αλλά να πούμε καταρχάς την πρόληψη για όλα αυτά. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει φτάσει, βεβαίως υπάρχει, δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της προληπτικής ιατρικής, δυστυχώς. Τα άλλα κράτη, επειδή ακριβώς σέβονται και το μπάτζετ του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το μέλλον, γιατί ένα εγκεφαλικό κοστίζει στο κράτος. Mm-hmm. Είναι και η νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά είναι και αποκατάσταση. Τεράστια κεφάλαια. Άρα λοιπόν, ποια είναι η πρόληψη? Αιματολογικές εξετάσεις. Ο ζαχαρώδης διαβήτης, η χοληστερίνη, παραδείγματος χάρη, η ομοκυστεΐνη. Είναι απλές αιματολογικές εξετάσεις. Ένα. Δύο. Από τα 60 και μετά, καλό θα είναι να γίνει σε προληπτική βάση ένας υπέρηχος καροτίδας και σπονδυλικών αρτηριών. Είναι η, θα λέγαμε, ο απλός, πολύ απλός τρόπος βασικά διακρύβωσης, διάγνωσης κάποιας αθυρωματικής πλάκας της καροτίδας. Μία επίσκεψη στον καρδιολόγο, ένα καρδιογράφημα ή ένας υπέρηχος ή ένα χόλτερ ρυθμού καρδιάς μετά από κάποια ηλικία. Mm-hmm. Αυτά είναι κυρίως τα αίτια, ο τρόπος πρόληψης θα λέγαμε. Προσέχουμε την πίεσή μας, επίσης τα αντιπερτασικά σκευάσματα. Mm-hmm. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας με βιολός. Και αν αυτά είναι για τις νεαρότερες ηλικίες, γιατί δυστυχώς εγκεφαλικά αρχίζουν και παθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι δεν είναι κύριε Τέγο? Δηλαδή, σωστό. Σωστό. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να υποβάλλουμε, και μιλάω για τις τρομβοφιλίες τις λεγόμενες, δεν μπορούμε να υποβάλλουμε το άτομο σε αυτές τις εξετάσεις βασικά για τρομβοφιλίες. Ίσως αν ψάξουμε το οικογενειακό ιστορικό και δούμε ότι κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά, κάποια μητέρα είχε εγκεφαλικό νεαρής ηλικίας, εκεί μπορεί να κινητοποιηθούμε και να προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δυστυχώς εγκεφαλικά έτσι ανοιχνεύονται και σε άτομα ηλικίες, ειδικά με τις τρομοφιλίες 20 ετών, 25 ετών, 15. Λοιπόν, εδώ όμως θα πρέπει να πάμε πιο στοχευμένα, πιο φιλτραρισμένα θα έλεγα. Να δούμε το οικογενές ιστορικό, αυτό θα μας κατευθύνει αν θα πρέπει να κάνω εξετάσεις
θρομβοφιλία σε κάποιο νεαρό άτομο. Αυτό ακριβώς, και βεβαίως αυτά είναι πράγματα τα οποία όσο εξελίσσεται η ιατρική επιστήμη τόσο πιο εύκολα γίνονται και για εσάς. Έτσι, δηλαδή, αν υπήρξε κάποιος στο ιστορικό ο οποίος πέθανε από ανέβρισμα ή από κάποιες άλλες τέτοιου είδους περιπτώσεις, από και από θρομβοφιλία, είναι πολύ πιο εύκολο πλέον και εσείς οι γιατροί να συστήνετε πολύ πιο ειδικές εξετάσεις. Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, και τώρα, σε ό,τι αφορά την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ με τα εγκεφαλικά επεισόδια, ποια είναι αυτή η σχέση? Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Τι είναι άνοια? Είναι μία έκπτωση στο διάβα του χρόνου, της μνήμης, σταδιακά, του λόγου, της ικανότητας, δηλαδή της σκέψης και του λόγου, η εσωτερική δομή του λόγου, της ικανότητας του να κάνω μία πράξη, να το σκεφτώ και να το επιτελέσω, του να γνωρίζω την χρήση αντικειμένων και μία έλλειψη ικανότητας του να, θα λέγαμε, να σχεδιάζω το μέλλον. Αυτή είναι η λεγόμενη εκτελεστική λειτουργία. Αυτή είναι η άνοια, η οποία έρχεται στο διάβα του χρόνου. Τώρα, τι είναι η άνοια? Η άνοια είναι μία ομπρέλα, γιατί οι ερωτήσεις που δεχόμαστε κάθε φορά, η νόση του Αλσάιμερ είναι η άνοια, η άνοια είναι η νόση του Αλσάιμερ. Η άνοια είναι μια γενική ομπρέλα που εμπερικλεί και την νόση του Αλσάιμερ και την αγκιακή άνοια, η οποία δημιουργείται από τα μικρά εγκεφαλικά και διάφορες άλλες έννοιες. Τώρα, στην νόση του Αλσάιμερ τι έχουμε? Έχουμε τη σταδιακή εγκατάσταση διαταραχής μνήμης, του λόγου, της αγνωσίας κλπ. Αντίθετα, στην λεγόμενη αγκιακή άνοια έχουμε την προύπαρξη κάποιου εγκεφαλικού επεισοδίου που θα μπορέσει να είναι είτε ισχυμικό, όπως το αναφέραμε, είτε αμοραγικό, και μετά στην πορεία του χρόνου, έτσι, την ανάπτυξη της έκπτωσης των νοητικών, των γνωσιακών λειτουργιών. Περίπου, αν το βάλουμε σε μία κλίμακα, από τα 100 άτομα που υπόκεινται σε εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε είναι ισχυμικό είτε είναι αιμορραγικό, το 8,4%, δηλαδή τα 8 άτομα, στον χρόνο πάνω αρχίζουν να έχουν μία έκπτωση των νοητικών λειτουργιών. Η αγκιακή άνοια είναι αυτή εδώ. Τώρα, παλιότερα τίναμε να ξεχωρίζουμε την εκφυλιστική άνοια, δηλαδή την νόσο του Αλσάιμερ, από την αγκιακή άνοια. Ήταν δύο διαφορετικές έννοιες. Το ερώτημα που τέθηκε την τωρινή δεκαετία που διανύουμε είναι αν ένα ισχυμικό επεισόδιο εκτός από την αγκιακή άνοια, εκτός δηλαδή από την βλάβη ορισμένων περιοχών στον εγκέφαλο και την πρόκληση της λεγόμενης αγκιακής άνοιας, η οποία αγκιακή άνοια έχει ένα χαρακτηριστικό ότι είναι stepwise deterioration, δηλαδή διαστήματα καλά, διαστήματα κακά. Δεν υπάρχει αυτή η προοδευτικότητα της εγκατάστασης της νοητικής έκπτωσης. Μήπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο εκτός από την αγκιακή άνοια μπορεί να κάνει και Αλσάιμερ? Και αυτές είναι οι καινούριες μελέτες, και οι καινούριες μελέτες λένε ότι ένα ισχυμικό επεισόδιο μπορεί να αποτελέσει το πρελούδιο, τον πρόλογο της εμφάνισης της νόσου του Αλσάιμερ. Δηλαδή, να αρχίσει να αποτίθεται, και αυτή, φαντάζομαι, η κυρία Τσολάκη θα έχει αναλύσει αυτά, να ενταποτίθεται το αμυλοειδές μέσα στον εγκέφαλο, εξοκυτάρια, η TAF πρωτεΐνη ενδοκυτάρια, αλλά και επίσης είναι η τελευταία εξέλιξη της επιστήμης, μπορεί ένα εγκεφαλικό να πυροδοτήσει, να ενεργοποιήσει ορισμένα γονίδια, άγνωστο το τρόπο, τα οποία γονίδια μπορούν μετά να προκαλέσουν την νόσο του Αλσάιμερ. Αυτή είναι η συσχέτιση που έχουμε, άρα θα μπορεί, αν θέλετε, ένα ισχυμικό επεισόδιο και να προκαλέσει την αγκιακή άνοια, αλλά στην πορεία του χρόνου και την νόσο του Αλσάιμερ. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται πολλές φορές είναι, έτσι, μπορεί μια αιμορραγία, ένα αιμάτωμα, να δημιουργήσει έκπτωση νοητικών λειτουργιών? Και η απάντηση είναι ναι. Άρα δεν είναι μόνο τα ισχυμικά τα οποία δημιουργούν την νόσο του Αλσάιμερ, την εκφυλιστική άνοια. Μπορούν και οι αιμορραγίες, τα αιματώματα στον εγκέφαλο, αλλά και στην πορεία του χρόνου και μια υπαραχνοειδής αιμορραγία μπορεί να δημιουργήσει
με μηχανισμούς που τους ανοιχνεύουμε ακόμα, πιθανολογούμε τον αγκαιόσπασμο στην υπαραχνοειδή αιμορραγία, μπορεί να προξενήσει, μπορεί να καταστεί αίτιο πρόκλησης έκτος νοητικών λειτουργιών, δηλαδή άνοιας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μας είπατε προηγουμένως για την πρόληψη, οφείλουμε να τα κάνουμε ούτως ή άλλως και για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους άνοιακές ουσιαστικά καταστάσεις. Έτσι, κύριε Τέγο. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, νομίζω ότι αν δούμε κάποιον να παθαίνει εγκεφαλικό, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί όσο πιο γρήγορα αυτός ο άνθρωπος δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, τόσο πιο καλή θα είναι και η πορεία της υγείας του αργότερα, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα και τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ευνίδια εγκατάσταση συμπτωμάτων. Δηλαδή, ξαφνικά μέσα σε ένα δευτερόλεπτο παραλύει το χέρι, παραλύει το πόδι. Είναι το αριστερό, η αριστερή πλευρά η οποία έχει την ένδειξη ή όχι? Συνήθως, στους περισσότερους, τους δεξιόχειρες, 80% είμαστε δεξιόχειρες, όταν βλαφθεί το αριστερό ημισφαίριο έχουμε διαταραχή λόγου και έχουμε δεξιά πλευρά. Θα μπορούσε όμως να βλαφθεί και η δεξιά πλευρά. Εκεί το αριστερό χέρι και το αριστερό πόδι πάσχουν. Αν δούμε πάντως κάποια τέτοια ευνίδια διαταραχή, αυτό είναι το ευνίδιο, το στοιχείο του ευνίδιου, θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσουμε το ΕΚΑΒ, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να έρθει ο παθολόγος στο σπίτι και να δει τον ασθενή. Όχι. Αμέσως στο ΕΚΑΒ και στο εφημερεύον νοσοκομείο. Και εκεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, και το γνωρίζουν και οι παθολόγοι και οι νευρολόγοι, άμεσα σε κλάσμα, θα λέγαμε, λεπτών, θα γίνει μια αξονική τομογραφία, να διακρίνουμε εάν αυτό το εγκεφαλικό είναι ισχεμικό είτε αιμορραγικό. Εάν είναι ισχαιμικό, ευτυχώς υπάρχει στα μεγάλα νοσοκομεία η θρομβόληση και σε όλα υπάρχει, αλλά και στα μεγάλα, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία υπάρχει και η θρομβεκτομή. Άρα υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης στην οξία φάση του ισχαιμικού αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αν είναι αιμορραγία, από εκεί και πέρα θα τεθούν τα επιδηματικά σκευάσματα, θα γίνει μια αγκιογραφία, να δούμε αν υπάρχει ρήξη ανευρίσματος, αρτηροφλεβώδης δυσπλασίας. Είναι άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Απλώς εμείς άρα, το σίγουρο είναι... Ναι, πείτε μας. Άμεσα στο νοσοκομείο χωρίς χρονοτρίβηση. Αυτό είναι βασικά. Αυτό θέλω να μείνει σαν take home message. Αυτό ακριβώς, χωρίς χρονοτριβή. Αυτό να πάμε αν τυχόν κάποιος πάθει μπροστά μας ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Μάλιστα. Κύριε Τέγο, δεν ξέρω, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας? Όχι. Απλά η προτροπή προς τον κόσμο είναι μετά κάποια ηλικία ανοιχνεύουμε παράγοντες επικινδυνότητας αιματολογικά, ένα, φροντίζουμε την πίεσή μας, δύο, και καλό θα είναι μετά τα 60 ένας υπέρηχος καροτίδας και επίσκεψη σε κάποιον καρδιολόγο. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλω να δώσω. Η πρόληψη. Αυτό, η πρόληψη. Η πρόληψη. Να είστε καλά, κύριε Τέγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εξηγήσατε τόσο καθαρά, τόσο λεπτομεριακά τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις των εγκεφαλικών, είτε ισχυμικών είτε αιμορραγικών επεισοδίων. Να είστε καλά. Πολύ πολύ καλή συνέχεια στην ημέρα σας, εύχομαι. Θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά.